Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Τζιμάκι. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω έναν αναλυτικό οδηγό με βίντεο και φωτογραφίες για το πώς μπορείτε να κάνετε διάφορες υδραυλικές επισκευές στο σπίτι σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε αρχικά πώς ονομάζονται τα εξαρτήματα που θα χρειαστείτε, ώστε να μπορείτε να τα ζητήσετε από τα καταστήματα υδραυλικών, και στη συνέχεια θα πρέπει να γνωρίσετε και πώς θα τα συνδέσετε μεταξύ τους. Πάμε να το δούμε. Το υλικό που χρησιμοποιούσαν παλιά υδραυλικοί για τις εγκαταστάσεις στα σπίτια ήταν ως επιτοπλίστων σιδερένιοι σωλήνες, οι οποίοι με τον καιρό σκούριαζαν και όλοι καταλαβαίνουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η σκουριά στην υγεία του οργανισμού μας. Ενδεικτικά θα σας δείξω ένα εξάρτημα το οποίο το έχω αφαιρέσει, δείτε και από πιο κοντά. Η σκουριά αυτή βλέπετε περιμετρικά, μέσω της ροής του νερού έφτανε στη βρύση της κουζίνας και στο ποτήρι μας. Γι' αυτό λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας κατασκεύασαν πλαστικές σωλήνες. Είναι αυτή εδώ που σας δείχνω και στη φωτογραφία. Οι πλαστικές σωλήνες σε σχέση με τους σιδερένιους είναι πιο εύκαμπτοι. Έτσι, μαζεύονται σε κουλούρες και τους απλώνουμε και πάμε όσα μέτρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Τους ξεχωρίζουμε σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη ροή του νερού που θέλουμε να περνάει μέσα από τους σωλήνες. Ο συγκεκριμένος που κρατάω στα χέρια μου είναι Φ18. Μπορείτε να το δείτε και στη φωτογραφία. Αντίστοιχα υπάρχει και σε Φ16. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Τώρα, να δούμε με ποιον τρόπο συνδέουμε μία σωλήνα. Θα χρειαστούμε ένα ρακόρ του μποράματος Φ18, είναι αυτό που σας δείχνω και στη φωτογραφία. Και για να κάνουμε τη σύνδεση, ξεβιδώνουμε αυτό εδώ τη βίδα που βλέπετε περιμετρικά. Περνάμε πρώτα τη βίδα μέσα στο πλαστικό. Έτσι. Παίρνουμε αυτό εδώ λέγεται δαχτυλίδι, το περνάμε μέσα και το σπρώχνουμε λίγο πιο κάτω από το... Δεν το αφήνουμε εδώ στο πάνω μέρος, έτσι, στο πλαστικό. Παίρνουμε το ρακόρ αυτό εδώ που βλέπετε, το περνάμε μέσα στο πλαστικό και το σπρώχνουμε τόσο μέσα ώστε να πατήσει, έχει μία πατούρα εδώ που βλέπετε. Έτσι οπότε πρέπει να το σπρώξουμε τέρμα μέσα να πατήσει. Αφού πατήσει τέρμα μέσα στο ρακόρ μας, σπρώχνουμε το δαχτυλίδι να πατήσει στο κάτω μέρος, όπως σας δείχνω στη φωτογραφία. Και βιδώνουμε τη βίδα αυτή που βλέπετε να σφίξει καλά. Θα το κάνουμε αυτό είτε με ένα γαλλικό κλειδί και ένα καβουράκι. Κρατάμε το ρακόρ και με το καβουράκι μας σφίγγουμε τη βίδα αυτή που σας δείχνω. Δεν τη σφίγγουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει περίπτωση να κόψουμε το λάστιχο. Έτσι, όσο το σφίγγουμε, το δαχτυλίδι μπαίνει μέσα στο ρακόρ και υπάρχει περίπτωση να με το πολύ σφίξουμε να κόψουμε το λάστιχο και να χάνει μετά νερό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα υδραυλικά εξαρτήματα σε συνδυασμό με το μονοσωλήνιο. Πείτε ότι στο σημείο αυτό είναι στο κήπο σας και θέλετε να βάλετε μία βρύση στα 50 εκατοστά από το ρακόρ που βιδώσαμε. Θέλετε να τοποθετήσετε μία βρύση. Πώς θα το κάνετε? Παίρνετε
Πώς το κόβουμε το πλαστικό? Παίρνουμε μία ψαλίδα, απλή ψαλίδα κλαδέματος, έτσι. Το κόβουμε κάθετα, όχι λοξά η ψαλίδα, έτσι, να είναι κάθετα και το κόβουμε. Έτσι, το κόψαμε. Λοιπόν, τώρα, στο σημείο αυτό θα τοποθετήσουμε ένα ταφ. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το τοποθετήσουμε. Ξεβιδώνουμε πάλι το ρακόρ αυτό που βλέπετε, τοποθετούμε το δαχτυλίδι μέσα στη μία πλευρά και τοποθετούμε τη μία πλευρά του ταφ μέσα. Θα κάνουμε το ίδιο και στην απέναντι πλευρά. Θα το τοποθετήσουμε μέσα και θα το βιδώσουμε από τη μία πλευρά και από την άλλη. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε βιδώσει τις δύο πλευρές και σε αυτό το σημείο τώρα θα τοποθετήσουμε τη βρύση μας. Εντάξει, εγώ βάζω ένα διακοπτάκι τώρα, μπορείτε να τοποθετήσετε μία βρύση της μισής ίντζας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο σημείο αυτό? Αντί για βρύση θα μπορούσαμε να κάνουμε μία διακλάδωση, δηλαδή να τοποθετήσουμε ένα ταφ Φ18, είναι και από τις τρεις πλευρές αυτό που σας δείχνω. Έτσι και με το ταφ αυτό κάνουμε τη διακλάδωση και παίρνουμε το καινούριο λάστιχο και το τοποθετούμε σε ένα μπαλκόνι ή οπουδήποτε θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Στο σημείο αυτό θα σας δείξω πώς κάνουμε τις συνδέσεις μεταξύ τους. Ας πούμε θέλουμε να τοποθετήσουμε μία βρύση στο θηλυκό κομμάτι του ρακόρ και εδώ έχουμε το αρσενικό της βρύσης. Έτσι πώς θα συνδέσουμε το αρσενικό κομμάτι με το θηλυκό. Δεν είναι ότι απλά το βιδώνουμε και είμαστε έτοιμοι, γιατί θα χάνει νερό. Στο σημείο αυτό στο σπήρωμα θα τοποθετήσουμε είτε λινάρι είτε τεφλόν, η παλιά μορφή, και είναι και το τεφλόν στη νέα έκδοση, είναι σαν σκηνή, περνιέται πιο εύκολα. Θα σας δείξω και με τους τρεις τρόπους, πάμε να το δούμε. Παίρνουμε μία μικρή ποσότητα λινάρι ή και κάναβι, θα το έχετε ακουστά, και κρατώντας τη μία άκρη σταθερά αριστερά, δεν την αφήνουμε, ξεκινάμε από τη δεξιά άκρη των σπυρωμάτων να περιστρέφουμε δεξιόστροφα πάντα το λινάρι από το μπροστά μέρος των σπυρωμάτων προς τα πίσω, όπως σας δείχνω. Στο σημείο αυτό θα τοποθετήσουμε και την άκρη που κρατάγαμε μέσα, ώστε να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο λινάρι. Εάν έχουμε μεγάλη ποσότητα κόψη, την αφαιρούμε και καθαρίζουμε το στόμιο μπροστά από τυχόν υπολείμματα λιναριού μπροστά στο στόμιο, ώστε να μην εμποδίζουν τη ροή του νερού. Με το τεφλόν στην παλαιά μορφή ακολουθάμε την ίδια διαδικασία με πριν, κρατάμε την μία άκρη από τα αριστερά και ξεκινάμε να τυλίγουμε από το μπροστά μέρος των σφυρωμάτων προς τα πίσω, όπως βλέπετε. Δεν χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα, γιατί δεν θα καταφέρουμε να το βιδώσουμε, καθώς και θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στεγανοποίησης. Τέλος, με το τεφλόν στη νέα έκδοση, και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια τακτική με πριν, κρατάμε τη μία άκρη αριστερά και ξεκινάτε από το μπροστά μέρος των σπυρωμάτων προς τα πίσω να τυλίγετε. Δεν θα δυσκολευτείτε, καθώς είναι σαν σπάγκος και θα διευκολύνει να το περάσετε πολύ πιο εύκολα. Και εδώ δεν χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα. Αυτό το αγκιστράκι το χρησιμοποιούμε για να κόψουμε το τεφλόν. Βλέπετε εδώ την εφαρμογή του όταν βιδώνουμε ένα ρακόρ σε μία γωνία. Στις συνδέσεις που κάνουμε στα ρακόρ και έχουν λάστιχο με δαχτυλίδι, δεν χρειάζεται να τοποθετείτε τεφλόν. Πάει το δαχτυλίδι και σφίγγει και δεν χάνει νερό. Στις συνδέσεις όμως που έχουμε σπήρωμα αρσενικό με θηλυκό, θα τοποθετείτε πάντα τεφλόν
για να μην χάνει νερό. Τώρα, τι συνδέσεις μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε στο θηλυκό εδώ κομμάτι να τοποθετήσουμε ένα διακοπτάκι με τεφλόν πάντα, έτσι. Απλά σας δείχνω εγώ τι συνδέσεις μπορούμε να κάνουμε με τα διάφορα εξαρτήματα που έχουμε. Στο σημείο αυτό τώρα μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα μαστό αρσενικό. Αυτός εδώ ο μαστός είναι αρσενικό, έτσι. Έχει αρσενικό σπείρωμα. Το τοποθετούμε στο θηλυκό σπείρωμα του διακόπτη και αφού το βιδώσουμε με τεφλόν πάντα, έτσι, μπορούμε να τοποθετήσουμε μία γωνία εδώ, να την πάμε σε όποια κατεύθυνση θέλουμε εμείς, προς τα εδώ, προς τα εκεί, προς τα κάτω, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε κατά κάποιο τρόπο το που θέλουμε να πάει το νερό. Έτσι, εμείς μπορούμε να θέλουμε να πάμε μέσα σε ένα τοίχο, μπορούμε να θέλουμε να το πάμε πάνω σε ένα ταβάνι. Ανοίγουμε την τρύπα στον πετό και τοποθετούμε τη γωνία μας κατά αυτόν τον τρόπο, τη βιδώνουμε, εδώ μπορούμε να βάλουμε για παράδειγμα ένα ρακοράκι, έτσι, και να συνεχίσουμε με σωλήνα, πλαστική. Μπορούμε να τοποθετήσουμε μια συστολή. Είναι η συστολή αυτή, είναι αρσενική, φι 16, και καταλήγει σε φι 16, λέω, συγγνώμη, μισή ίτζα, και καταλήγει σε 3/4. Στα 3/4 τώρα μπορούμε να βιδώσουμε ένα ταφ εδώ, έτσι. Βιδώνουμε το ταφ και συνεχίζουμε σε μία ίτζα. Και πάει λέγοντας. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε με ένα ρακόρ. Είναι στο τέλος από το λάστιχο που έχουμε τοποθετήσει το ρακόρ, σωστά, που σας έδειξα. Τοποθετούμε ένα λαστιχάκι. Δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε τεφλόν εδώ. Και τοποθετούμε ένα σπιράλ, το οποίο είναι ευλίγιστο. Και στο πάνω μέρος εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα φλωτέρ ή να συνεχίσουμε πάλι κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, να είναι κάποιο εύκαμπτο σημείο, έτσι θα το γυρίσουμε και ακόμα και 360 μοίρες. Και τέλος, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω έναν υδραυλικό πίνακα. Στον οποίο, όπως είδατε, έχει τοποθετηθεί για κάθε μία βρύση ξεχωριστό μονοσωλήνιο και έχει στο πάνω μέρος έναν διακόπτη. Οπότε, εάν πάθουμε μία βλάβη σε μία βρύση, στάει για παράδειγμα, και χρειαστεί να την αλλάξουμε, δεν χρειάζεται να κλείνουμε το γενικό διακόπτη, οπότε κλείνουμε το συγκεκριμένο διακόπτη που λέει της μπανιέρας για παράδειγμα, κλείνουμε το διακόπτη, αλλάζουμε τη βρύση της μπανιέρας, ανοίγουμε το διακόπτη και είμαστε έτοιμοι. Αυτά είχα να σας δείξω στο σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να μου στείλετε στα σχόλια από κάτω να σας απαντήσω. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!